υπήρχε καμία περίπτωση να βρω δουλειά. Είχα ένα κατάστημα με κουρτινόξυλα, το οποίο αναγκάστηκα να κλείσω λόγω του ότι δεν είχα πελάτες, δεν είχα έσοδα καθόλου. Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ μου, έγινε προσφορά εργασίας από την οργανωτική τον Ιούλιο πέρσι, με το που τελειώσανε τα Special Olympics, και χωρίς καν να το σκεφτώ, είπα στη μητέρα μου, η οποία είναι ακόμα στην Αθήνα, ότι μου έγινε αυτή η προσφορά, φεύγω, μου λες το καλό και να μας γράφεις. Το θέμα είναι ότι άνθρωποι σαν και εμένα, ακούγα πως συζητάγατε προηγουμένως σχετικά με την ηλικία, είμαι 47 χρονών. Δεν υπάρχει περίπτωση να τουλάχιστον εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρω δουλειά στην Αθήνα. Δηλαδή δεν σκέφτεστε καθόλου να έρθετε πίσω. Θα κοιτάξετε εκεί πέρα, να φτιάξετε τη ζωή σας και να μείνετε εκεί. Ακριβώς. Εάν μπορέσω και ακολουθήσω αγώνες στη Γλασκόβη, στους αγώνες κοινοπολιτείας που θα γίνουν, κάποιους Ολυμπιακούς Σότσι ή Ρίο, ή αλλιώς κάποια δουλειά εδώ στο Λονδίνο για Ελλάδα, δεν το βλέπω πια. Μάλιστα. Μπήκαμε στη λογική του όπου γης και πατρίς, έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σαν τον κύριο Ζιώγα, αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολλοί οι οποίοι ήδη ψάχνουν δουλειά ή έχουν δουλειά. Και διάβαζα